Εκ μέρους του ΔΕΛΤΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπολών και Ψηλικών Ειδών, θέλω να καλωσορίσω όλους τους παρευρισκομένους, ειδικά τους συνάδελφους μας, τους προμηθευτές μας, τους συνεργάτες μας, και να καλωσορίσω ειδικά και ονομαστικά τα άτομα που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Είναι εκ μέρους της συμπολίτευσης ο βουλευτής Πειραιά κύριος Καμένος Δημήτρης, οικονομολόγος, ο οποίος και θα είναι ο κύριος εισηγητής εκ μέρους των ΑΝΕΛ στην κατάθεση της πρότασης που θα δώσουμε επίσημα την Τετάρτη σε όλη την κυβέρνηση, στα συναρμόδια Υπουργεία και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας κάνω μία ενημέρωση βάσει αυτών που έχουν συμβεί, να πάμε σύσσωμα για μία πρόταση που συμφέρει και την ελληνική πολιτεία, το λιανεμπόριο και αυτό που λέμε αλυσίδα αξίας μικρής λιανικής, καπνοβιομηχανίες, δίκτυο και λιανεμπόριο καπνά. Τα προβλήματα τα δικά μας ξεκίνησαν το 2009 με την έλευση στο χώρο της αυτό που λέμε μνημόνιο. Αμέσως πέσαν τα ποσοστά μας χωρίς κανένας να μας ρωτήσει, γιατί δεν είχαμε θεσμική θωράκιση. Έχουμε κάνει αγώνες πολλούς από τότε. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε έναν νόμο, τον 4093 του 12, που έκανε το λεγόμενο χειρουργικό θεσμικό ατόπιμα για να εξαφανίσει τον κλάδο μας. Ευχόμαστε αυτό που υποσχέθηκε ο τωρινός Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ότι το λιανεμπόριο καπνικών αλλά και το λαθρεμπόριο καπνικών θα παταχθεί και θα μας υπερασπίσει, να γίνει και πράξη. Εκεί απάνω είπε μια μικρή ή μεγάλη αλήθεια για αυτούς που δεν ξέρουν. Είπε ότι το λαθρεμπόριο καπνικών μπορεί να εισπράξει 4 δισεκατομμύρια ετησίως. Είναι η μεγάλη αλήθεια και θα σας έλεγα ότι μπορεί να εισπράξει και πάνω από 5 δις. Τα νούμερα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι το 2009 το ελληνικό δημόσιο εισέπρακτε από τα καπνικά περίπου 4 δισεκατομμύρια. Το 2014 κλείσανε κάτω από 2,5. Αυτό σημαίνει ότι με πιο φτηνές τιμές το 2009 εισπράτανε αυτά τα δις, είχαμε 3% μόνο λαθρεμπόριο επίσημο, το ανεπίσημο δεν υπερεύαινε το 5%. Σήμερα λένε ψέματα, τους καταγγέλνουμε, γιατί μιλάνε με βάση επίσημα έγγραφα του ΙΟΒΕ ότι το λαθρεμπόριο είναι 23%, ενώ υπερβαίνει κατά πολύ το 50%, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό, και αυτό φαίνεται από τον κύκλο εργασιών των καπνοβιομηχανιών, ο οποίος έχει πέσει στο 53% και το έχουν ανακοινώσει οι ίδιοι. 1,5 δισεκατομμύριο στα 4 χρόνια κλέψανε οι καπνοβιομηχανίες με το δικό τους τρόπο από το μεικτό κέρδος των λιανεμπόρων. 1,5 δισεκατομμύριο. Καταντήσαμε ένας υγιής κλάδος να χρωστάμε πάνω από 200 εκατομμύρια μόνο στο ΤΕΒΕ. Κλείσανε καταστήματα, αυτοκτονήσαν άνθρωποι και όλοι γνωρίζετε ότι χάσαμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Κώστα τον Κόγια, διότι δεν άντεξε. Χάσαμε ανθρώπους φίλους από καρδιακά, εγκεφαλικά και πάει λέγοντας στην Ευρώπη. Με όλες τις επαφές που έχει το Συνδικάτο. Δεν υπάρχει ποσοστό που παίρνουμε εμείς εδώ και όλη η Ευρώπη έχουν δύο τρόπους κατοχύρωσης της μικρής λιανικής. Ο ένας ο τρόπος είναι θεσμοθετημένη αποφορολογημένη τιμή και ο δεύτερος τρόπος είναι ο λεγόμενος ο αμερικάνικος, είναι οι master συμφωνίες. Αυτά όμως για να γίνουν στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει
νέο θεσμικό πλαίσιο. Μετά από χρόνια, όπως ξέρετε, μας κατήργησαν με αυτόν τον νόμο το 4093, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, μας κατήργησαν τους αναπήρους στο Ευεργέτημα και μας πήγανε στους Δήμους με δημοπρασίες. Σήμερα κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε δημοπρασία, γιατί όλοι χρωστάμε. Μηδενός εξαιρουμένου. Άρα με μαθηματική ακρίβεια, όταν λήξουν τα συμβόλαια, χάνουμε και τα μαγαζιά μας. Αυτό λοιπόν που συμφώνησαν οι καπνοβιομηχανίες, και το δηλώνω επίσημα, είναι να ξαναγυρίσουμε πίσω στο ΙΠΕΘΑ και στις περιφέρειες. Είναι επίσημη θέση όλων των καπνοβιομηχανιών. Στο δεύτερο που συμφώνησαν είναι ότι επειδή δεν τους βγήκε το παιχνίδι με τα σούπερ μάρκετ, διότι το μερίδιο αγοράς που έχουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι κάτω από 5%, συμφωνούν να φύγουν τα καπνικά από μέσα από τις προθήκες που υπάρχουν. Συμφωνήσαμε στον αντικαπνιστικό νόμο για μεικτά καταστήματα, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει όπως και στην Ευρώπη, καπνιζόντων και μη καπνιζόντων, καθώς επίσης και τα μικρά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να μπορούν να δηλώνουν κλαμπ καπνιστών ή μη καπνιζόντων. Αυτά όμως για να γίνουν θέλει και καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Εκεί που έχουμε διαφωνίες είναι μόνο στη λεγόμενη κατοχύρωση από φορολογημένης τιμής. Κάποιοι όμως από τις καπνοβιομηχανίες συζητάνε την πρότασή μας για 50-50. Κάποιες άλλες καπνοβιομηχανίες συζητάνε την πρόταση για να κάνουμε μάστερ συμβόλαια. Εάν όμως δεν υπάρξει θεσμικό πλαίσιο το οποίο να τα γράφει όλα αυτά ώστε να είναι νόμιμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα γι' αυτό είναι μείζονος σημασίας το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη Μικρή Λιανική. Δεν μπορεί να δίνουν όπου θέλουν τσιγάρα, όπως θέλουν τσιγάρα, κανένας, και ειδικά η καπνοβιομηχανία να επικαλείται, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, να μην γνωστοποιείται ο τιμοκατάλογος από φορολογημένης τιμής στο λιανεμπόριο. Θέλουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία λέει ρητά το εξής: έλεγχος παραγωγής, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, έλεγχος δικτύου, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, έλεγχος λιανεμπορίου, ηλεκτρονικό μηχάνημα, ώστε να γνωρίζει τη διαδρομή του τσιγάρου η ελληνική πολιτεία, ποιος αριθμός πουλείται, τι ώρα πουλείται και από ποιο σημείο στην Ελλάδα. Την Τετάρτη λοιπόν, μόλις καταθέσουμε στο Μαξίμου, στο Υπουργείο Επικρατείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Υγείας και στο ΙΠΕΘΑ, αμέσως θα κάνουμε αιτήματα για διαβουλεύσεις, θέματα που αφορούν τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Άλλα τόσα δις μας κλέψανε κι αυτοί, διότι όλοι γνωρίζετε, δεν μιλάω για παλιά που μόλις πρωτομπήκανε μας δίνανε 16 και 18% ποσοστά, μιλάω για πριν το 2009 που μας δίνανε γύρω στο 10, κατατίσαμε για αυτούς ούτε να αμοιβόμαστε από το χαρτάκι που εκδίδεται, κάτω από 3%. Οι τρεις εταιρείες είναι ενημερωμένες για όλα και θα απαιτήσουμε θεσμοθετημένο ποσοστό 7% όπως είναι στην Ευρώπη. Ο τύπος είναι ένα μεγάλο αγκάθι για όλους μας, γιατί έχει να κάνει άμεση συνάρτηση με προστήμα, με χώρους, με τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Σε όλη την Ευρώπη παίρνουν από 17 ως 22%. Εμείς εδώ τους έχουμε ζητήσει το 10 να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν ζητήσαμε παραπάνω. Αλλά αυτό που ζητάμε και θα κατευθεί. Ροζ μπαπία. Τι σημαίνει ροζ μπαπία? Δεν θα τους αφήσουμε πλέον να έχουν απάνω σε μια κόλλα α4 δελτία αποστολής κτλ.
θα πάμε στο σύστημα όπως δουλεύει όλος ο τύπος στην Ευρώπη, με ειδικό μπλοκ, δελτίο αποστολής, δελτίο επιστροφής σε ροζ καρδιά και τιμολόγηση, διότι εδώ δεν έχουμε ούτε τιμολόγηση. Μας δίνουν ένα χαρτί όπως θέλουν αυτοί στο τέλος του έτους. Εγώ δίνω ένα τελεσίγραφο ένα μήνα και το δίνω προς πάσα κατεύθυνση. Ή αυτό λέγεται κυβέρνηση, ή αυτό λέγεται αντιπολίτευση, ή αυτό λέγονται εμπλεκόμενοι φορείς. Αν μέσα σε ένα μήνα δεν δρομολογηθούν εξελίξεις για θεσμοθέτηση του δικού μας κλάδου, θα πάμε πλέον στο καμποτάζ. Και τι εννοώ καμποτάζ? Εάν θέλουν λοιπόν τα λεγόμενα μυρμήγκια να μιλήσουν, θα κηρύξουμε κι εμείς στάση αγορών σε μία μόνο καπνοβιομηχανία, θα κάνουμε ανάστατη την αγορά, θα κηρύξουμε στάση πληρωμών σε μία μόνο εταιρεία κινητής, να κάνουμε τρέλα την αγορά και δεν θα παραλάβουμε τύπο κυριακάτικο για να τρελάνουμε τους εκδότες. Έχουμε όπλα, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε, γιατί ο δικός μας ο χώρος είναι αρρωγός. 100 χρόνια συνεργάτες με τον τύπο. Αλλά δεν πάει άλλο. Είμαι διατεθειμένος οτιδήποτε να συζητήσω με τον οποιοδήποτε, αλλά πλέον μέσα σε νέο θεσμικό πλαίσιο. Δήμοι έχουν φτάσει να μας εξαιρούν από τις καφετερίες στη χρέωση των τετραγωνικών μέτρων με το έτσι θέλω, παρανόμως δεν εναρμονίζουν τις κανονιστικές τους και έχουμε φτάσει να πληρώνουμε το τετραγωνικό μέτρο 5 φορές πιο πάνω από ό,τι χρεώνουν τις καφετερίες. Προχτές έστειλε ο Δήμος Αθηναίων, άκουσον, 245 το τετραγωνικό. Τι είμαστε? 245 το τετραγωνικό, δηλαδή θέλουμε το κάθε περίπτερο να πληρώνει 5-6 χιλιάδες στους Δήμους. Δεν είμαστε φερέφωνα κανενός, θα παραμείνουμε έτσι πως πρέπει να είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και υποχωρήσεις.